αυτή στάση η πολιτεία σας χρωστά ευγνωμοσύνη. Αλλά σας χρωστάμε και την έγνοια μας να είστε εσείς από τους πρώτους που με την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια θα επιχειρήσουμε να απαλύνουμε τις πληγές και να αποκαταστήσουμε στο μέρος των αδικιών αυτών. Το πρώτο βήμα, λοιπόν, είμαι στην ευχάριστη θέση, κυρίες και κύριοι, να σας πω, γίνεται αύριο στη Βουλή των Ελλήνων με έναν σαφή συμβολισμό. Το πρώτο θετικό δημοσιονομικό μέτρο που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή μετά την 21η Αυγούστου αφορά στην αποκατάσταση της αδικίας την οποία υπέστησαν άνθρωποι που ασκούν λειτουργήμα στον τόπο. Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, δικαστική λειτουργή, γιατροί, τα σώματα ασφαλείας, οι πυροσβέστες και φυσικά εκείνοι και εκείνες που διαφυλάττουν καθημερινά την εδαφική ακεραιότητα και υπερασπίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Οι άνδρες και οι γυναίκες του ελληνικού στρατού, του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας. Προχωράμε λοιπόν αύριο δια νόμου και θα ήθελα να σας το αναφέρω εδώ στην απόδοση 820 περίπου εκατομμυρίων από αναδρομικές κρατήσεις που έγιναν στα χρόνια των μνημονίων και οι οποίες θα καταβληθούν εις ό,τι αφορά τους ενστόλους στο σύνολό τους μέσα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, σε ένα μήνα από σήμερα. Ως ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης στο έργο του καθενός και της καθεμιάς. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο ένα μικρό μόνο σχόλιο. Είναι επιλογή και καθήκον μας να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση αυτής της αδικίας. Δεν είναι ζήτημα συμμόρφωσης σε δικαστικές αποφάσεις. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπήρξαν και άλλες σχετικές αποφάσεις δικαστηρίων τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίες δεν υιοθετήθηκαν. Είναι ηθική υποχρέωση μεν, αλλά όχι νομική. Επομένως, πρόκειται για ζήτημα πολιτικής βούλησης και όχι νομικής δέσμευσης, ηθικού καθήκοντος θα έλεγα, στο βαθμό βεβαίως που το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά της οικονομίας μας, της χώρας μας. Και αυτή είναι ακριβώς τη βούληση να άρουμε σταδιακά τις μεγάλες αδικίες που έλαβαν χώρα στον καιρό των μνημονίων, τις μπορούμε να τις αποδείξουμε στην πράξη. Γιατί? Γιατί η οικονομία ανακάμπτει, γιατί η ανάκαμψη δημιουργεί για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό περιθώρια δημοσιονομικά και γιατί έχουμε τη δυνατότητα πια και την κυριαρχία μετά το τέλος των μνημονίων να επιλέξουμε το πώς θα αξιοποιούμε το δημοσιονομικό χώρο που εξασφαλίσαμε μέσα από τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, από το κόψιμο της πατάλης, της κακοδιαχείρισης, την πάταξη της φορασιλίας του μεγάλου πλούτου και τη σύγκρουση με ένα καθεστώς διαπλοκής και διαφθοράς. Αυτή λοιπόν είναι η απόφασή μας. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Η δικαιοσύνη να επιστρέψει στον τόπο και σας διαβεβαιώνω θα επιστρέψει. Κυρίες και κύριοι, άνδρες και γυναίκες της πολεμικής αεροπορίας, πέραν από τις μάχες της οικονομίας τις οποίες αναφέρθηκα πριν, όμως, και δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε πάντα στο μυαλό μας και τις άλλες μάχες τις πραγματικές και είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε πάντα το πιο άρτια εκπαιδευμένο και ετοιμοπόλεμο έψυχο δυναμικό για τις πραγματικές μάχες, ακριβώς επειδή δεν θέλουμε αυτές να συμβούν ποτέ. Αλλά για να μπορέσουμε με ασφάλεια να αποφύγουμε αυτές τις πραγματικές μάχες, να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβούν, πρέπει να έχουμε άριστη αποτρεπτική ικανότητα.
άριστα εκπαιδευμένο, έμψυχο, δυναμικό και έχουμε. Ζούμε σε μια περίοδο πολλαπλών εντάσεων και προκλήσεων στην περιοχή μας. Για το λόγο αυτό έχουμε κάνει τη στρατηγική επιλογή. Η Ελλάδα να μην είναι ο παρίας της διεθνούς κοινότητας και ο παρατηρητής των εξελίξεων, αλλά να ανακτήσει το κύρος και τον ρόλο που της αρμόζει στη διεθνή σκηνή. Να ξαναγίνει πρωταγωνίστρια στις εξελίξεις στα Βαλκάνια, πόλο σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, πρωτοπόρος δύναμη για τη συνεργασία και τη σταθερότητα σε μια, θα έλεγα, ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Να γνωρίζετε λοιπόν ότι μια τέτοια στρατηγική πολυδιάστατης και ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής δεν θα μπορούσαμε ποτέ να υλοποιήσουμε και δεν θα μπορούσαμε ποτέ να ανακτήσουμε έναν τέτοιο κρίσιμο ρόλο στην περιοχή δίχως να είμαστε βέβαιοι ότι διαθέτουμε ένοπλες δυνάμεις με υψηλό φρόνημα, με επαγγελματισμό, με αίσθηση του δημοκρατικού και του πατριωτικού τους καθήκοντος. Θέλω όμως να επισημάνω. Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρή αποτρεπτική ισχύ με αποκλειστικό σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας. Δεν παρασύρεται σε διενέξεις, σέβεται και επιδιώκει άριστες σχέσεις γειτονίας με όλες τις χώρες που συνορεύει. Δεν απειλεί κανέναν, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Ο ρόλος που διαδραματίζει η πολεμική αεροπορία σε αυτήν την στρατηγική θα έλεγα ότι είναι κομβικός. Με την ικανότητα, την υφαλιότητα, τον επαγγελματισμό, επαναλαμβάνω, που αντιμετωπίζουν, με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι πιλότοι μας πολλές φορές εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις, αντιμετωπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά κάθε πρόκληση και συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση των εντάσεων. Και θέλω εκ μέρους κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτό που κάνετε. Ξέρω το πόσο δύσκολο είναι και ξέρω τι ικανότητες απαιτεί. Έζησα, επαναλαμβάνω, από κοντά έστω για λίγες στιγμές το τι ικανότητες απαιτεί αυτή η δύσκολη καθημερινή μάχη που δίνεται. Και θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για όσα προσφέρετε στην πατρίδα μας, για όσα προσφέρατε εσείς οι απόστρατοι και να εκφράσω βεβαίως και την απέραντη ευγνωμοσύνη της ελληνικής πολιτείας. Θέλω όμως να σταθώ και σε κάτι που συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της αποστολής που φαίνεται εις πέρας. Και δεν είναι μόνο η διαφύλαξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας, αλλά είναι και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Η συνεισφορά στον τομέα της αεροδιακομιδής των ασθενών αξίζει να επισημάνουμε και να γνωρίζουν όλοι ότι μόνο φέτος με την έγκαιρη μεταφορά από μέσα της αεροπορίας σώθηκαν 914 συνάνθρωποι μας από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Αλλά θέλω να σταθώ και στον καθοριστικό σας ρόλο στους τομείς της εναέριας επιτήρησης και της δασοπυρόσβεσης. Και γνωρίζει, νομίζω, ο καθένας αυτή τη χώρα σε πόσο δύσκολες συνθήκες και με πόση αυταπάρνηση επιτελείτε το καθήκον σας και σε αυτόν τον τομέα. Και τέλος, να αναφερθώ και στην έρευνα και διάσωση, όπου φέτος με μέσα της αεροπορίας μας, σε συνεργασία με άλλους φορείς των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, διασώθηκαν 175 συνάνθρωποι μας. Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω για την άκρως τιμητική πρόταση να μου ζητήσετε να απευθυνθώ σήμερα στη γιορτή της αεροπορίας. Θέλω να διαβεβαιώσω τον καθένα και την καθεμιά ξεχωριστά από εσάς
ότι η πολιτεία αναγνωρίζει στο έπακρο το έργο και την προσφορά σας και να σας διαβεβαιώσω επίσης ότι θα βρίσκετε πάντα στο πλευρό σας με τιμή και σεβασμό έναντι της αποστολής που έχετε αναλάβει για την διαρκή υπεράσπιση της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι.